προβλήματα αντιμετωπίζουν για ακόμη μία φορά με το σπασμένο θόλο του 5ου βρεφονιπιακού σταθμού της Κιάφας, εργαζόμενοι, γονείς και κηδεμόνες. Ο θόλος είναι το μόνιμο πρόβλημα του συγκεκριμένου σταθμού, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που τον σπάνε άγνωστοι, προκαλώντας δυσλειτουργία σοβαρή στη λειτουργία του σταθμού. Ο θόλος βρίσκεται στο κέντρο του κτηρίου και αυτό είναι που ανησυχεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς των παιδιών που ανησυχούν μην αποκολληθεί κάποιο τμήμα του και τραυματίσει κάποιο από τα παιδάκια, μιας και στο χώρο αυτό γίνονται εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια. Ακόμη και αν αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο χώρο, πάλι υπάρχει πρόβλημα καθώς βρίσκεται λίγα μέτρα από την κύρια είσοδο του σταθμού. Το ITV είχε καταγράψει τα προβλήματα στις αρχές του νέου εκπαιδευτικού έτους και τότε, λίγες μέρες μετά, είχε αποκατασταθεί η ζημιά. Σχετική παρέμβαση είχαν κάνει και οι γονείς, ενώ είχαν βγει και ανακοινώσεις με αίτημα την αποκατάσταση του θόλου και τη λήψη οριστικών μέτρων. Μεταξύ των προτάσεων είναι η σφράγιση της εισόδου και της ταράτσας σε ώρες εκτός λειτουργίας και ενδεχομένως η αντικατάσταση της γυάλινης οροφής από κάποιο πιο ασφαλές υλικό. Επίσης, θα μπορούσε να τοποθετηθεί πλέγμα, ώστε να μην μπορεί κανείς, ό,τι και να πετάξει, να σπάσει το θόλο. Εμείς επικοινωνήσαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο του Δήμου Ιαννητών, Σοφία Μαρκούλα, που μας είπε ότι από την πλευρά της έχει υποβληθεί αίτημα στην τεχνική υπηρεσία. Ωστόσο, το αίτημα μπορεί να έγινε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει και η σχετική εγρήγορση για το που βρίσκεται το αίτημα αυτό, μιας και πρόκειται για έναν βρεφονηπιακό σταθμό και είναι θέμα ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εργαζόμενους. Είναι λυπηρό σε ένα σχολείο όπου εκπαιδευτικοί καθημερινά πασχίζουν να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες στους μαθητές να έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους κινδύνους και προβλήματα.